ξέρω ότι δεν είμαι η πιο αδύναμη παίκτρια των κόκκινων. Εγώ με την Νικόλ πιστεύω ότι ήμασταν στο θέμα ίδιο επίπεδο. Τότε είχε να κάνει με το στόχο, γιατί στο ραν ήμουνα πιο καλή. Θα έπρεπε να είχε βγει και η Νικόλ υποψήφια. Γιατί εγώ είχα φέρει πόντου για την ομάδα και η Νικόλ δεν είχε προσφέρει καθόλου για την ομάδα τον τελευταίο καιρό. Βλέπω την ελευθερία μέσα στον παούλο μα να ψάχνει. Ήταν αυθόρμητη κίνηση να το κάνω αυτό και μπορώ να πω ότι εκτέθηκα. Μπορεί εσύ να ήθελε να πάρει κάτι για να βγάλει όλα τα παιδιά αντίπαλου σε εμά του δύο. Επειδή στο παρελθόν έχουν γίνει και πάρα πολλά σκηνικά με τα δύο συγκεκριμένα παιδιά που αφορούν κλεψιέ και δεν υπήρχε καμία εμπιστοσύνη. Ήταν οι άνθρωποι δηλαδή που είχαν καθαρίσει τον Άγιο Δομήνικο, να σου το πω. Όταν εγώ μαρτύρευα με τον Αλέξη και τον Γκρις, ακουμπάμε τις προμήθειές μας πάνω στον παούλο μας και στα 10 λεπτά σηκώνομαι να πάω να ανοίξω μαζί με τα δύο αγόρια, να ανοίξουμε τις προμήθειες για να πάρουμε κάτι από τις προμήθειές μας, το οποίο έχει εξαφανιστεί. Δεν ξέρω ποιος από αυτούς το πήρε. Κάποιος το πήρε. Το αλάτι που είχαμε με τα μάτια μου δεν τους είδα να το παίρνουνε. Όμως. Κάποιος από αυτά τα τρία παιδιά το έχει πάρει. Ήθελε να σπείρει όλη τη διχόνοια με μία της πράξη και να κατηγορηθούν τα δύο παιδιά. Σε καμία περίπτωση δεν ήταν κίνηση για να στοχοποιήσουμε οποιονδήποτε και για οτιδήποτε από τη στιγμή που δεν υπάρχουν γεγονότα και πράγματα αληθή. Χωροποί είμαστε, λάθη κάνουμε, ζητάει θα τη σκοτώσουμε. Σου είπε κάποιος να πας να ψάξεις τον παούλο? Όχι, δεν είχε γίνει ακριβώς έτσι. Είχα μια συζήτηση με τη Μαριαλένα και μου λέει: Αν δεις, μου λέει παιδές αν έχει πάρει κάτι. Ήταν, ξέρεις, μια περιέργεια που είχαμε με τη Μαριαλένα. Δεν θέλω να μιλάω μαζί σου! Μα σε ρωτάω κάτι! Ο Τζέιμς ήταν ένα παιδί που είναι παιδί που παίζει στρατηγικά. Τώρα νομίζω ότι έχει καταλάβει ότι κάτι κάνει λάθος και προσπαθεί λίγο να το στρώσει το πράγμα. Είχε τη συμμαχία με το μέρος του, κινούσε τα νήματα. Όποιον ήθελε να βγάλει στον τάκο, τον στοχοποιούσε για να τον βγάλει υποψήφιο. Εγώ πιστεύω ότι ο Νίκος επηρεάζεται από τον Τζέιμς. Του πιπηλάει τα πια. Τι έχω κάνει εγώ σε εκείνη? Μου φωνάζανε, με λέγανε χαζή. Είχε πει πάλι η Άννα Μαρία ότι δεν φημίζομαι την εξυπνάδα μου. Μαγειρεύανε πάρα πολλά πράγματα. Λες και χαιρόντουσαν με το να με βλέπουν να μην είμαι καλά. Σε φάγε. Εμένα η πρώτη που μου φάγε τα σωθήκα. Η Άννα Μαρία πυρονευότανε συνέχεια. Έπαιζε αγώνα, δεν έφερνα πόντο, όλη τη σκούντα για τους φίλους της και γέλαγε ειρωνικά. Μου έλεγε ψέματα, μου έλεγε πράγματα τα οποία δεν είχε παραδεχτεί ποτέ. Όσο η Χριστίνα ήταν άρρωστη, όταν ξυπνάγαμε το πρωί και λέγαμε Χριστίνα μου πώς νιώθεις σήμερα, η τριάδα δεν της είπαν Χριστίνα, είχε καλά. Ήρθε η κοπέλα από το νοσοκομείο και μετά από 48 ώρες μπροστά στην κάμερα γύρισαν Τζέιμς να της πει Χριστίνα μου πώς είσαι. Πιστεύεις ότι ο Σάκης έχει συναισθήματα για τη Μαριαλένα? Πιστεύω να είναι καψούρης. Είναι αγαπημένη. Είναι μια σχέση ζωής. Σου είπε η Μαριαλένα να μεταφέρεις κάποιο μήνυμα στο Γιώργο Λιβάνη? Μου είπε η Μαριαλένα να μεταφέρω ένα μήνυμα στο Λιβάνη. Φυσικά και εννοείται, δεν μπορώ να σου το πω. Σας μετέφερε ο Σάκης τι γίνεται έξω? Ο Σάκης δεν μου μετέφερε τίποτα. Δεν ήταν υποψιασμένος για το τι συμβαίνει και το τι γίνεται. Με την άφηξη του Σάκη είχε ζηλέψει ο Τζέιμς και ο Νίκος. Την πρώτη μέρα που είχε μπει ο Σάκης στο παιχνίδι, μιλήσαμε και της λέμε: Κοίτα, εάν ψυχολογικά σε επιβαρύνει τόσο πολύ, στην επόμενη ψηφοφορία μπορούμε να το ψηφίσουμε για να φύγει. Δεν ήταν ότι βιαστήκανε για το καλό της Μαριαλένα. Απλά θέλανε με κάποιο τρόπο κάτι να το στοχοποιήσουν, να βρουν ένα κάτι να το στοχοποιήσουν και να το ψηφίσουν. Νομίζω έτσι πήγαινε. Έτρωγε κάποιος κρυφά? Τριάδα σίγουρα. Είχαν καθαρίσει τον Άγιο Δομήνικο. Πού τα έβρισκαν? Δεν ξέρω, εγώ ήμουνα σε αυτό, ήμουνα πάρα πολύ κακή. Βέβαια, εντάξει, προσπαθούσα, έψαχνα σκουπίδια, μήπως βρω τίποτα και αυτά. Άμα τα κατάφερνα, βέβαια, αλλά.